In Business News. Με την τιμητική παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, πολιτικών αρχηγών, υπουργών, δημάρχων και κρατικών αξιωματούχων, η PM Tseriotis Limited γιόρτασε την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου τα 100 χρόνια της παρουσίας της στην κυπριακή αγορά. Την εκδήλωση άνοιξε ο CEO της PM Tseriotis, Αλέξανδρος Διογένους, ο οποίος έκανε αναφορά στους σημαντικότερους παράγοντες που συνέβαλαν στην 100χρονη επιτυχημένη πορεία της εταιρείας, η οποία ξεκίνησε ως ατομικό εμπορικό γραφείο και μέσα από όλες τις δύσκολες στιγμές της τοπικής αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας του 20ου και του 21ου αιώνα, κατάφερε να γίνει ο πολυσχηδής όμιλος επιχειρήσεων ο οποίος είναι σήμερα. Οι παράγοντες που συνέβαλαν στο να είμαστε σήμερα εδώ και να γιορτάζουμε 100 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας είναι η φιλοσοφία και οι αξίες μας, η σχέση οικογένειας και επιχείρησης, οι μακροχρόνιες σχέσεις και συνεργασίες, ο παράγοντας του τριαθλητή και η διαχείριση επιτυχιών και αποτυχιών. Γιορτάζουμε σήμερα όχι απλά τη συμπλήρωση 100 χρόνων, αλλά πιο σημαντικά την αρχή των επόμενων 100. Εργαζόμαστε για να δημιουργούμε τις συνθήκες και τις προοπτικές για να είναι κάποιοι άλλοι εδώ σε 10, σε 50 και γιατί όχι σε 100, χρόνια να γιορτάζουν. Θα διαβάζουμε την αγορά, θα πρωτοπορούμε, θα προταρμοζόμαστε, θα επενδύουμε, θα αποεπενδύουμε και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να το πετύχουμε. Για την οικογένεια, τους μετόχους, τους συνεταίρους, τους συνεργάτες και τους εργαζομένους μας. Από την πλευρά της, η CEO της Unicars και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PM Tseriotis, Χριστιάνα Διογένους, εξήρε την προσφορά όλων των μελών της οικογένειας Tseriotis αλλά και των εργαζομένων της εταιρείας στην ανάπτυξη του ομίλου και φανερά συγκινημένη αφιέρωσε την εορταστική βραδιά στη μνήμη της γιαγιάς της Λίας Tseriotis που απεβίωσε πρόσφατα. Εύσημα ανήκουν σε όσους εργάστηκαν και εργάζονται σκληρά και οδήγησαν την PM Tseriotis στην ηγετική θέση που κατέχει σήμερα. Για εμάς, όλοι οι εργαζόμενοι της PM Tseriotis αποτελούν αναπόσπαστο μέλος της οικογένειάς μας. Όλοι μαζί εργαζόμαστε ακούραστα για να πετύχουμε τους στόχους του ομίλου. Γι' αυτό και θα ήθελα να τους εκφράσω τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες για τη συμβολή και την αφοσίωσή τους. Παρόντες στην εορταστική εκδήλωση ήταν επίσης ο Γενικός Διευθυντής της Unilever για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, Jean-François Etienne, καθώς και ο Head of Sales Overseas Region της SEAT, José María García, ο οποίος εκπροσώπησε τον Director of Sales της Volkswagen Group, Fred Kappler, που δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί λόγω ασθενείας. Since 1916, together, Unilever and PM Tseriotis, we've been providing to the Cypriot consumer popular, internationally renowned brands, some of which are locally produced. Actually, more than 40% of our business is produced here, and we are very proud of that. Together, we have remained committed to the market, investing and providing support to the local economy. The fact that our product is part of the day-to-day life of our fellow countrymen places responsibility on our shoulders. But it is also an opportunity for positive actions which strengthen our social footprint. We believe at Unilever that companies must be part of the solution of society's problem and not part of the problem. No company can grow and succeed long-term in a society that isn't prospering. And this is the heart of what we call in Unilever the Unilever Sustainable Living Plan. We can say you are our multi-brand partner in Cyprus for the whole Volkswagen Group. I would like to take this opportunity to say a special word of thanks to PM Tseriotis for the long-lasting business relationship. As a family-owned business run by third and fourth generation family members and employees, your company has years of tradition and has ever since developed through innovation and progress. Teamwork is the key to success, especially in difficult times. We as Volkswagen Group value for highly as a trustworthy business partner. The Volkswagen Group market share in Cyprus is comparable to our market share all over the Europe. You have done a great job. Thank you for your motivation to make Volkswagen Group leading group in your market. Την εκδήλωση για τα 100 χρόνια της PM Tseriotis έκλεισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος επισήμανε τη σημαντική διαχρονική προσφορά της εταιρείας στην κυπριακή κοινωνία και επαναβεβαίωσε την πρόθεση της πολιτείας να συνεχίσει να στέκεται αρρωγός σε όλες εκείνες τις προσπάθειες που αναδεικνύουν τις δυνατότητες της κυπριακής επιχειρηματικότητας με τη δημιουργία ενός φιλικού οικονομικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι σαν πολιτεία
σαν κυβέρνηση, θα στεκόμαστε αργοί και συμπαραστάτες δίπλα σε όλες εκείνες τις προσπάθειες που αναδεικνύουν μέσα από το παράδειγμα τους τις δυνατότητες της κυπριακής επιχειρηματικότητας. Μέλημά μας είναι η συνεχής υποστήριξη τόσο της τοπικής όσο και της ξένης επιχειρηματικής κοινότητας, δημιουργώντας ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις οικονομικό περιβάλλον. Αυτός ήταν και ο κύριος στόχος της προσπάθειας μας από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μας μέσα από την πολιτική που υιοθετήσαμε σαν κυβέρνηση, προκειμένου να μπορέσουμε να ανοίξουμε νέες οδούς ευημερίας και προόδου και να ξεφύγουμε από τις δύσκολες συνθήκες οικονομικής κρίσης στην οποία περιήλθε η πατρίδα μας. Έτσι είναι που καταφέραμε και την επιτυχία της ανάκαμψης από την οικονομική κρίση, να κρατήσουμε δηλαδή την οικονομία σε μια σταθερή ανωδική τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Γενικός Διευθυντής της Unilever Ελλάδας, Κύπρου και Νοτιοανατολικής Ευρώπης προσέφερε στην PM Τσεριώτης ένα δώρο φύλλο τεχνημένο από τον Ελλαδίτη ζωγράφο και γλύπτη Γιάννη Σουβατζόγλου με τον συμβολικό τίτλο «A Hand to Reach the Top», το οποίο παρέλαβε για λογαριασμό της εταιρείας η κυρία Άννα Διογένους.